κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, κύριε Αντάμπα Κατανίδη, εκπρόσωποι κολοδιών και πολιτιστικών συλλόγων, μουσική, αλληλή, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, έχω την τιμή να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση αφιέρωμα στον παλιό αξέχαστο ελληνικό κινηματογράφο. Σαν παλιό σινεμά, ο ελληνικός κινηματογράφος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένα θέμα χαρούμενο, γλυκό, νοσταλγικό. Ζούμε σε μια εποχή περίεργη, με δυσκολίες, σκληρότητα και με απίστευτες ανατροπές. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές, όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι παίρνανε δυνάμεις από τον ελληνικό σινεμά και τους ανθρώπους. Άνθρωποι απλοί και καθημερινοί, φτωχοί και λιγότερο φτωχοί, που δεν έκαναν ποτέ το κουράγιο και το χαμόγελό τους. Γιατί η αξία της ζωής βασίζεται στην απλότητα και στην ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Η ζωή μας είναι στιγμές. Λίγες από αυτές τις στιγμές θα προσπαθήσουμε σήμερα να ζωντανέψουμε μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, το χορό και το θέατρο. Κοινοί συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης είναι η γυναική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κομιθινού, η ειδική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Μαρτύρου με μαέστρο τη Νίκη Καραγιώζη στο ακορντεόν, την Έλσα Σταθάκη και στο αρμόνιο είναι η Μαρία Φιντανή, ο Θωμάς Γκέσιος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τραγούδια από το ρεπέτικο ως και το έντεχνο τραγούδι, όπως το γνωρίσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Περιστερώνας, με πρόεδρο τον κύριο Αναστάσιο Κουβαλακίδη και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Χαράλα Πορνερατζάκη, θα μας χορέψει με κρασιάτικους χορούς με μουσικές και τραγούδια από το παραδοσιακό και ρεπέτικο ρεπερτόριο. Τέτοιοι χοροί ακουγόταν στα καφάρια Αμάν, τη Μύρνη, τη Μικρά Ασία και η θεατρική ομάδα του χωριού μας, που πλαισιώνεται από μαθητές του Νικομηθινού, αλλά και με τη βοήθεια δύο μαθητών από τη Νέα Μάτιο και την Απολωνία, θα μας ζωντανέψουν σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο που όλοι αγαπούσαμε και αγαπούμε. Γιατί μεγαλώσαμε ως θεατές. Γιατί ο ηθοποιός δεν ήταν κάτι ξένο, ήταν ο άνθρωπός μας και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αξέχαστη ηθοποιή, υπέροχα τραγούδια, θάνατες ταινίες. Επειδή η ακουστική της αίθουσας είναι κάπως περίεργη και ο παραμικρός ψήφινος ακούγεται, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να κάνετε ησυχία για να απολαύσουμε ότι ετοίμασαν με τόσο κόπο όλο το χρόνο τα παιδιά μας και οι κυρίες και οι κύριοι, οι χορευτές, οι αλληλοί που φιλοξενούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από εμάς. Το αστικό λαϊκό τραγούδι. Το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι μπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές ενότητες, το ρεβέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο. Το ρεβέτικο τραγούδι είναι από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα είδη γνήσιου και αυθεντικού ελληνικού τραγουδιού, που επηρέασε την ελαφρά και τη μετέπειτα λαϊκή και έντεχνη μουσική. Τραγούδι με έντονα αυτοσχεδιαστικό, αυθόρμητο και συγγραφικό χαρακτήρα, που ενώνει τους ανθρώπους και με βασικά κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι για την Ελλάδα ό,τι το μπλουζ για την Αμερική, το ταγκό για την Αργεντινή. Τραγούδι το παραγωνισμένο, καταδιωγμένο και αδικημένο. Τραγούδι απλό για απλούς και απλοϊκούς ανθρώπους. Η ιστορία του διαδραματίζεται σε σχετικά βραχή χρονικό διάστημα μόλις 3-4 δεκαετίες. Κυρίως 1922-1952. Όμως, έχει μεγάλη επίδραση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αποτελώντας το συγκριτικό κρίκο της ελληνικής λαϊκής μουσικής του 19ου και 20ου αιώνα. Στην αρχική του περίοδο, το ρεβέτικο είχε πολλές ομοιότητες με το δημοτικό τραγούδι. Γνώρισε ιδιαίτερη επιρροή και άνθηση με την κρασιατική καταστροφή του 1922, όταν πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες
πρόσφυγες κατέβηλαν γύρω από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, φέρνοντας μαζί τους την πλούσια μουσική παράδοση της Μέρνης και της πόλης. Το ρεμπέτικο είναι τραγούδι της παρέας. Μπορεί να τραγουδηθεί από οποιοδήποτε, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και φωνητικές ικανότητες, και προσκαλεί τον ακροατή να τραγουδήσει μαζί με τους εκτελεστές, που δεν είναι φίρμες, είναι απλοί άνθρωποι σαν και αυτόν. Τραγούδια, παλιωδιώτησα, τραγουσιγενή, σε αυτή τη γειτονιά.
και διαστρεβλώθηκε και αγνοήθηκε συστηματικά σαν τραγούδι του υποκόσμου των χασιτιλίδων και περιθωριακών σύμβολων παρανομίας και κακομοιριάς, κατώτερο αλλά και σαν ανατολίτικο και τούρκικο. Ο επέτης θεωρείται άεως, απίθαρχος ή παράνομος αποκλεισμένος στο κοινωνικό περιθώριο. Θεσπίστηκαν ειδικοί νόμοι για να χτυπήσουν τους ρεβέτες και τα τραγούδια τους. Θεατρικό από την ταινία «Επίτρινα Γάντια». Βίντεο θα σου δώσω τα σαπόρτι.
μαντίτα μου ξένης, το μακρύ και το κοντό. Ας τα μαντίτα μου ξένης, το μακρύ και το κοντό. Έτσι τσιριστικά σκυλοβαρέθηκα, τέτοια κατάσταση δεν τα για δω. Έτσι τσιριστικά σκυλοβαρέθηκα, τέτοια κατάσταση δεν τα για δω. Θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Όμως είναι γνήσια ελληνικό, με επιδράσεις από το βυζαντινό μέλος και τη μουσική του ελληνισμού της μικράς Ασίας. Η διάδοση του έγινε από στόμα σε στόμα, αλλά και από τη δισκογραφία. Την πρώτη δεκαετία 1922-1932 της αρχής του Βεμπέρκου κυριαρχεί το Ζουνέικο και Ανατολή Κωστή. Κυρίως χώρος στα καφέ Αμάνι. Κυριότεροι συνθέτες Δραγάντζης, Καρύκης, Σέντσης, Σαλονικιός, Τούντας, Ιτσιρίδης, τραγουδιστές, Ρόζα Εσπερανσή, Ερίκα Απατζή, Μαρίκα Παπαγκίκα, Αντώνης Νταγκλάς. Την δεύτερη δεκαετία 1932-1942 θα ξαντρώνουν όλα να αντικαθίστονται από τους μουσικοπαγιαμάδες. Χορευτό, Ιψαράδες, Κρασοπίνο, Μελαχρινό Μικρόσο.
έγινε το 1932 από τον Μπαμπακάρη. Η τρίτη δεκαετία, 1942-1952, της εκπαθμής του Ρεμπέτικου, συνδύπτει με τα φοβερά γεγονότα της κατοχής και του Ιωφίλου, που το Ρεμπέτικο καθόλου δεν παρατόνισε. Τραγούδια, μια ζωή την έχουμε, Σιφάκι, Εδώ χορεύω, Θαλασσινή, Θεατρικό, Ζήκος, Βίντεο, Ρε, Εμένα.
Καλημέρα. Καλώς στο Μάρκο με τον Δώρα. Τι σαφεστώ. Ναι, κύριε Ζητώ, ήρθα. Α, ψωλήσατε βλέπω. Πετάσε λεφτά στο παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις ένα σεκί φακέ. Σου ζητάω κάτω φακέ και την δίνω ροπίτια. Τι λες με τρελάθηκες. Δεν τρελάθηκα καθόλου. Εδώ δεν είχαμε ένα σεκί φακέ. Μπα είχαμε, δεν τι δηλαδή, πουλήσες. Δεν τις πουλούσα. Φύγαν ο αρχές τους, διορισκάσαν τις φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρα κάτι μαμούνια από την αρχή και δρόμο που να ανήκω. Άντε να χαθείς. Να χαθώ. Τι είναι αυτό. Ας το κάτω, το γαμπλιάνι το υποκάμισο. Γιατί το λες υποκάμισο, υποκαμπός. Γιατί μου τσάνεις επιτικό, γιατί μου τσάνεις. Γιατί μου τσάνεις. Πού σου να ρε. Ρε, μέρες ρε, ρε εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι. Εσύ μου κάνεις χειρονομίες. Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες. Τ' άκουσες τι σου λέω. Ακούς που ήμουνα. Πού μ' άστειλες. Πού σ' άστειλες. Πού μ' άστειλες. Να πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας. Μάλιστα. Και ένα κουτί λουμία της κυρία Θοδόρα. Τα λουμία. Τι τα λουμία. Μου πέσανε. Σου πέσανε. Μάλιστα. Για το άρεσε. Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω τι να κάνω. Να σου πω πολύ σου μία. Κάνεις χειραψίες γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κουτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε. Αυτά που σου λέω εγώ. Τι είναι αυτά που μου κάνεις. Άντε κοιτάξεις. Άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Μου κάνεις χειραψίες. Μου κάνεις χειραψίες. Πού σου πέσανε. Στο δρόμο. Κάτω. Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια. Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φιφίκα. Σκασμός! Τι είπες ρε, περίεργο της κοινωνίας. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φιφίκα. Μα σε δουλεύουν ρε μοσχάρι. Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα ακόμα. Αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει. Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά. Άστα θα τώρα. Ζαλώς ζεμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου. Πού πάω? Την κυρία Καραζαμπούκου. Δεν πάω σε αυτήν. Γιατί δεν πας? Έτσι δεν την χωνεύω. Να πας εσύ. Δεν την χωνεύω. Πρέ, εγώ θα πάω. Καταστηματάρχη. Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη. Κάνε το πράγμα. Τι είσαι μπακαλόκατος εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή. Γιατί δεν την χωνεύω. Δεν την χωνεύω και δεν με δίνει τίποτα. Μονά κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πινινταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλικα σαν το φίδι που σκότσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και τα θες τα λεφτά ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις ρε. Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα γιατί θα πάρω βέρες. Μπα, πώς θα αραβωνιάζεις. Αραβωνιάζομαι επισήμως γιατί είναι επισήμως είμαι λογοδοσμένος. Και αν επιτρέπετε με τη Φιφίκα. Μάλιστα με τη Φιφίκα. Και θες αγοράσεις βέρες. Μάλιστα βέρες. Πάρε και ένα πεντακί. Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έχεις, θα σου κόσω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνας. Θα ακούσεις. Θα σου κάνω διάλογο με να πάρεις τα πράγματα. Θα τα πάω. Μπράβο. Θα τα πάω, μην μου κάνεις χειραψίες. Άντε, μπράβο. Σε πάρει ο διάλογος, σε πάρει. Σε πάρει ο διάλογος, σε πάρει. Σε σαλάμι. Μάλιστα. Θέλει, σε σαλάμι. Μην το στυπάς το σαλάμι. Το χτυπάω, έτσι θέλω. Καλά, καλά. Και σκούπα θέλει. Άντε, μπράβο. Μάλιστα. Άντε. Μη σπράξει. Εμένα θα μου πάρεις με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσι να με ξουρίσει. Πρέπει και να πω το χάμπο. Μη με σπράξει. Πρόσεξε. 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 Πρόσεξε.
πολύτιμης και πλούσιας μουσικής μας παράδοσης και κληρονομιάς και του λαϊκού μας πολιτισμού. Λαϊκό είναι κάτι που προέρχεται από το λαό και απευθύνεται σε αυτόν, γι' αυτό και ο λαός το αγκαλιάζει. Σε αντιδιαστολή και διάκριση του στα δημοτικά τραγούδια, το λαϊκό τραγούδι αναφέρεται στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων αστικών κέντρων. Είναι μουσική για κλειστό χώρο όπως ταβέρνα, ενώ το δημοτικό είναι για ανοιχτό χώρο όπως γιορτές, γάμους, πανηγύρια. Προέρχεται από το ρεβέτικο και το σμυρνέικο, τον οποίο αποτελεί συνέχεια. Τραγούδι Ταβακέρας. Thank you.
καφετέρια και ταβερνάκια σε μεγάλα ακουστικά κέντρα διασκέδασης, στις φανταχτερές πίστες και στα σαλόνια. Και από στενό κύκλο των τοπών και περιθωριοποιημένων στα ευρύτερα λαϊκά και όχι μόνο στρώματα. Χωρίστηκε γρήγορα σε κατηγορίες, όπως ελαφρολαϊκό και βαρύ λαϊκό. Θα παρακολουθήσουμε ένα ακόμη βίντεο με τίτλο «Πάμε τσάρτα» και το απολαύσουμε ακόμη ένα περνακτό. Αν έρθει θηλυκό,
Μαρίνα, δίχως γνώση, εμένα η Περογελάς δεν κάνει, γιατί ότι σου τύχει η ζωή, εγώ θα τρέξω να του βοήθεια να σου δώσω. Αυτό το ξέρω, Δημητρή, και αυτό και σε αγαπώ. Το λέω για αυτά, είναι φορετά για να περάσει η ώρα. Το λες αλήθεια, μα πειβάς. Όρκο με κάνω, θέλεις. Όχι, όχι, το αυτά είναι που λακούσαν αυτοί που με πειράζουν. Πώς το Μαΐο μου θέλεις, Γιάντρα. Τι λες, δεν είναι πολύ. Για ξάδερφο, για φίλο, συμπέθερο, αλλά για άντρα όμως όχι. Γιατί δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι παλικάρι. Από όλα έξω, αλλά τον άντρα που θα παντρευτώ λίγο στον ονείρο. Για πες μου, πώς το θέλεις. Με τα χαρά, σε ακούστε. Γεια. Γεια σου Νικολή, πηγαίνε σε Μιχάλη. Γεια σου Στράτο, γεια σου Παντέλο, γεια σου Μανώλη. Τραβήχτε τα πατήρια σε να βάλω τους μεσέδες. Είναι και ο Δημητρός εδώ. Είναι και ο Δημητρός εδώ, πού είναι? Νάτος. Α, δεν τον είδα. Τι κάνεις, Δημητρό? Τίποτα. Πάντα τίποτα έκανες εσύ. Από υγεία, λέω, πώς είσαι. Γερός, πολύ γερός, πάρα πολύ γερός. Μόνο που τρέμεις που καράσα τον παλιό γερό. Άμυαλο, είσαι τυλικό, Μαρίνα, δίχως γνώση. Εμένα να περιγελάς δεν κάνει, γιατί ξέρεις πως ό,τι σου λάκει στη ζωή κακό, εγώ θα τρέξω πρώτος βοήθεια να σου δώσω. Αυτό το ξέρω, Δημητρό, γι' αυτό και σε αγαπάω. Αυτό που λέω χωρατά για να περάσει η ώρα. Το λες αλήθεια, μ' αγαπάς? Όρκο να κάνω, θέλεις. Όχι, όχι. Με φτάνει που τα ακούσανε αυτοί που με πειράζουν. Πώς, Μαρίνα, θες να πεις πως τον θέλεις για άντρα? Για άντρα, τι λες βρε Νικολή? Για ξάδερφο, για φίλο, γείτονα, συμπέθερο. Για άντρα όμως όχι. Γιατί δεν είμαι όμορφος εγώ, δεν είμαι παλικάρι? Είσαι από όλα, αλλά τον άντρα που θα πάρω αλλιώς τον ονειρεύομαι. Για πες μας, πώς τον θέλεις? Με τα χαρά. Η γλώσσα του είναι η απλή, η ζωντανή, ομιλούμενη γλώσσα του λαού, χωρίς επιτυχημένες λέξεις και εκφράσεις. Όπως και το ρεμπέτικο, το λαϊκό υπήρξε απαγορευμένος καρπός για πολλά χρόνια. Αντιμετώπισε μεγάλη εχθρότητα, κατασυκοχαδίστηκε και περιφρονήθηκε. Εξακολουθείται σήμερα ακόμη να είναι συστηματικά αγνοημένο και υποτιμημένο, όπως και ολόκληρη η μουσική μας παράδοση. Από μια καταστροφική νοοτροπία που προσανατολισμένη μονόπλευρα στη μουσική της Δύσης, επιμένει να ντρέπεται για ό,τι ελληνικό. Ακολουθεί το τραγούδι «Άλλα».
προφέτητες. Κύριος εκπρόσωπος ο Τσιτσάνης, αλλά και πολλοί άλλοι. Βαμβακάρης, Παπαϊωάννου, Μιτσάνης, Χιώτης, Καλτάρας, Βακάλης, Τόδωρ Θερμενιώτης. Στη Φουργή, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Χαράλαμπος Βασιλιάδη, Σιτσάντας, Κώστας Δήμος, Χρήστος Κολοκοτρώνης. Τραγουδιστές, Καζατζίδης, Σιφικότσης, Ευάγγελος Τερκυμιάδης, Γαβαλάς, Μανώτης Αγγελόπουλος, Μαρή Κανίνο, Κέτι Γκρέι, Γιώτα Λίθια, Πόλη Πάμου, Σωτηρία Βέλου, Μέρη Λίντα. Ακολουθούν τα τραγούδια «Πάει Πάει», «Χαράματα η ώρα 3», «Στα ζηλιάρικά σου μάτια». Και εν συνεχεία θα απολαύσουμε το θεατρικό, το ξύλο και το παράδεισο και το βίντεο «Μιάου Μιάου Τρακαλία». Oh.
Τιτζάνης, Λόγης, Λιδικός, Ξαντέκας, Καζαντίνης, Μαριμέλα, Μεριλίνα. Μια άλλη καινοτομία ήταν η κύκλη των τραγουδιών πάνω σε ενιαίο θέμα, αλλά και οι λαϊκές συναυλίες. Ακολούθησαν στο ίδιο λίγος πολλοί άλλοι αξιόλογοι συνθέτες. Σάφος Παναγιωτής, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Θεοδής, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σάφος Σαρακάκος, Νίκος Ομαγιάκης, Δήμος Μούτσης, Μίνης Λέσσαρ, Γιώργος Καρσαρός, Νότης Μαντουρδής, Τάνος Μητούτσικος. Η δισκογραφία του κινηματογράφου βοήθησαν τη διάδοσή του κατά τη δεκαετία του 60. Το μάθημα όπως τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζωβάς έγιναν τραγούδια παγκόσμια γνωστά για την Ευθυλή και συνώνυμα της Ελλάδας. Η βραδιά θα κλείσει με ένα θεατρικό από τα παιδιά που για μία κοψή οδήγηκε από τον Παράδεισο και το βίντεο για μια φωτογραφία. Λοιπόν, αρχικά, καλημέρα στην κυρία Δεσποινής Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Άρα μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σου περιμένουμε. Δεν πειράζει, κύριε καθηγητά. Εγώ δεν παρεξηγώ ξένοι, είμαστε τώρα. Ισυχία, κάτσε κάτω. Ανεδέσταρτη. Σήκω πάνω. Σήκω κάτσε. Τι ώρα είναι αυτό που είπες. Κοιμήθηκα αργά, κύριε καθηγητά. Αργά. Μάλιστα. Τι μου το λες, ας κοιμόσουμε νωρίς. Δεν γινότανε, κύριε καθηγητά, είχαμε καλεσμένους στο σπίτι. Καλεσμένους. Μάλιστα. Απορώ με το φράσου, παιδί. Εκεί πάνω και τον έλεγχό σου. Μάθημα, ξέρεις. Ναι. Νέκρα και χασίτα, λέω μάθημα, ξέρεις. Ξέρεις. Ελέγε. Σα ζητούσα τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ισχύα, μην ακούσω εκεί. Ένα λεπτό και έφτασε. Μα τι γίνεται εκεί. Η Παπασταύρου κάνει νούμερα. Η Παπασταύρου. Με βοβάκια και φουρό κι απ' τη μονή χαρά ακούνεσαι την ουρά. Κι όταν φούντωσα χορό και έγινε πιο ζωηρό, ένας γάτος πονηρό τη ζύγωσε καλά. Ροσμιτούλα, γατούλα μου μικρή, μιαου, σ' έχουνε μισθάξει κι είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρι. Σταλίτητα, δεν ξανάδα πουθενά, δυο ματάκια γαλάνα τόσο φωτεινά. Και σοβαρό, είναι η πρώτη μου φορά που είδα να ακούνα νουρά τόσο πονηρά. Ροσμιτούλα, γατούλα μου μικρή, μιαου, σ' έχουνε μισθάξει κι είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρι. Μιαου, 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 μιαου,
από μας, κύριε Φλωρά. Τι να σας ρωτάμε, κύριε Φλωρά. Τι κουβέντα, στην κουβέντα που θα πάει, θα τον κάτσουμε στη γούνια. Και άμα τον κάτσουμε, τρε παιδιά, τι θα σας πω. Ο Θεός είναι μεγάλος και το χέρι του μπορεί να σπάσει και το πόδι του, χωρίς να αποφύγεται να σπάσει γιατί ξέρω και παρά να τον ησυχάσουμε επιτέλους. Άμα σπάσει μάλιστα και το χέρι του και το πάνω στο γύψο, τότε θα ξεκαρδιστούμε. Δεν σε καταλαβαίνω, Πόπη. Τι είπες? Είπα, δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ όμως σε καταλαβαίνω και λείπω πολύ που σε έχω καταλάβει μόνο εγώ, όλες μας έχουμε καταλάβει. Είναι πλέον σύγκρος και ο Τζέμις Τιν. Αλεξίου, μάζεψε τη γλώσσα σου. Λοιπόν, το πώς σου πάει να γίνεις καθηγήτρια δεν λέγεται. Παπαστάμου, Αλεξίου, τι είναι αυτά? Δεν τρέπεστε, δεν σπινίδεστε, λιώνετε, θα τσακώνεστε τα λιτάκια. Τι συνέβη, Παπαστάμου, τι συνέβη, Αλεξίου? Με χτύπησε. Ποιος, Παπαστάμου? Ναι. Έτσι τα καλά καθούμενα. Έτσι τα καλά καθούμενα. Ήρθε πάνω μου και μου όρπηξε σαν να γρήγει, να μου φέρει τα μάτια. Πώς πιστεύετε, πώς θέλεις εγώ να το πιστέψω? Κάτι θα της είπες, κάτι θα σου είπε. Όχι, τίποτα. 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 Εσύ είσαι εδώ, Ξανθοπούλου. Ορίστε. Λέω, είσαι εδώ. Εδώ. Για πες μας, συνέβη. Εκείνη την ώρα και δεν πρόσεχα, εγώ μιλούσα με τη Γιαντικιάρα. Εσύ Γιαντικιάρα μου. Ναι, μιλάγαμε. Τώρα δεν σας είπε Ξανθοπούλου, μιλάγαμε, δεν βλέπαμε. Εσύ πολύ, Ξανθοπούλου. Ορίστε. Εγώ δεν βλέπα εκείνη την ώρα. Έβλεπα που μιλάγαμε με τη Ξανθοπούλου μαζί με τη Γιαντικιάρα. Ναι, έτσι. Εσύ, Λαζάρου. Εγώ, κύριε καθηγητά, πρόσεχα τον Πολυκανοπούλου, που πρόσεχα τον Ξανθοπούλου που μιλάει για την Γιαντικιάρα. Τι έγινε εδώ, κύριε Πουλαδά, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει? Τίποτα, κάνε. Τίποτα, τι γενικά, τίποτα. Α, ωραία. Λοιπόν, γιατί θυμούσε? Έτσι. Και πώς περιμένεις εγώ να το πιστέψω, έτσι τα καλά καθημένα? Έτσι τα καλά καθημένα. Και δεν ξέρω να πιστέψω από τώρα. Δεν ξέρω. Κάπου εδώ που η εκδήλωσή μας τελειώνει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Πάρχο Δήμου Βόλτης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Σαμαρά που μας ανάγκη με την παρουσία του και την πολύτιμη βοήθειά του και αν θα ήθελε να δει να μας πει δύο λόγια. Όσοι εσείς στηρίξατε αυτή την προσπάθεια, να πείτε και στους άλλους. Αυτές οι προσπάθειες δίνουν ζωή στον τόπο. Μην τις αφήνετε να χαθούν. Θα πρέπει να είστε πάντα κοντά τους, να τους χειροκροτάτε, να τους δίνετε κουράγιο. Μπράβο σε αυτούς που προσπάθησαν για αυτόν τον δρόμο. Ευχαριστώ. Φυσικά τα παιδιά της θεατρικής ομάδας για την άψογη και συνεργασία τους. Πολλά ευχαριστήρια, πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας για την καταπληκτική εμφάνιση και ερμηνεία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστερών που δέχτηκε αμέσως την πρότασή μας και συνεργαστήκαμε. Και να καλέσω τον κύριο Παραγγίλη, τον πρόεδρο.
να πω και εγώ δύο λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορευτές, σε όλους εσάς που είστε εδώ για να παρακολουθήσετε όλο αυτό που ετοιμάζουμε εδώ και ένα χειμώνα. Δουλεύουμε με μεράκι, με όρεξη, προσπαθούμε κάθε φορά να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Το χειροπρόθυμά σας είναι αυτό που μας δίνει ζωή. Γι' αυτό είστε ένα βασικό στοιχείο της χοροδίας, το ότι είστε εδώ και μας παρακολουθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εμάς την Ρέσσα Σταφάνη, τη μουσικό μας κρατό ακορντεόν, την κύριο Θεματιέσκο, και την Νικούλα, την μόνη της γυμνασίου, αμφίτρια Μαρία Πιτανή. Κύριε Πάτρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, να το ξανακαταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, καλό βράδυ, Στέλλα, δέντε σήμα ολόκληρο, είστε υπέροχοι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.